Έχω κοντά μου τον τερματοφύλακα της Άνωσης Παλαιού Χαλήρου, τον Αλέξανδρο Μπότο. Αλέξανδρε, είσαι στην ομάδα εδώ και λίγους μήνες, είναι η πρώτη σου σεζόν, φορώντας τα χρώματα της Άνωσης Παλαιού Χαλήρου. Φαντάζομαι είναι μια διαφορετική εμπειρία για σένα, ήσουν και στον Πειραιά πριν, οπότε σίγουρα έχεις πολλά να μας πεις για το πώς βλέπεις εδώ το πρωτάθλημα της Αθήνας. Καλό ξεκίνημα νομίζω. Και για σένα και για την ομάδα. Δύο νίκες και τρεις σοβαλίες, πέντε πρώτες αγωνιστικές. Σημαντικό για την ψυχολογία εδώ ότι είστε αίτητοι και μην ξεχνάμε βέβαια ότι φέτος που ήταν πιο μικρό από άλλες χρονιές. Είναι 14 οι ομάδες, οπότε 26 αγωνιστικές. Οπότε 9 βαθμοί σε αυτό το ξεκίνημα δεν είναι άσχημη νομίζω. Θα μας πεις και εσύ βέβαια την άποψή σου. Όχι, σίγουρα. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή. Έχει βοηθήσει και τα παιδιά αυτό σίγουρα ψυχολογικά να ανέβουν, να πιστέψουμε λίγο παραπάνω σε αυτούς μας. Εντάξει, Δάφνη. Είναι μια νεανική ομάδα. Σίγουρα έχει 2-3 εμπειρά παιδιά, αλλά το σύνολο, νομίζω στο μεγαλύτερο βαθμό, είναι νέα παιδιά τα οποία θέλουν να διακριθούν. Έχω την αίσθηση ότι βγάζουμε ενέργεια στο γήπεδο. Σε κάθε αγωνιστική προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Τα καταφέρνουμε προς το παρόν. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Εντάξει, πρωτάθλημα τώρα για τα πρωταθλήματα που αναφέρατε του Πειραιά και της Αθήνας δεν έχουν πλέον τόσο μεγάλες διαφορές. Πέρυσι μας στον Καραβά ήταν μια ποιοτική ομάδα, κυνηγούσε το πρωτάθλημα, κατάφερε να πάρει την άνοδο στο τέλος. Η Δάφνη έχει άλλους στόχους, έχει πολύ καλές ακαδημίες. Κοιτάει τα νεαρά παιδιά να τα προωθήσει, να τα βοηθήσει. Οι υποδομές εδώ πέρα είναι φανταστικές. Οπότε νομίζω είναι ευκαιρία για πολλά παιδιά να έρθουν εδώ πέρα να δοκιμάσουν την τύχη τους. Και έχουμε σίγουρα πολύ ταλαντούχα παιδιά. Γιατί πήρες την απόφαση τελικά να είσαι εδώ, Αλέξανδρε? Φαντάζομαι θα έχεις και άλλες επιλογές. Είχα, ναι. Κυρίως με προσεγγίσανε με πάρα πολύ σωστό τρόπο. Μιλάω με την άποψη ότι ξέρανε τι θέλανε ακριβώς. Και η ειλικρίνεια πλέον στην ηλικία που είμαι κιόλας, γιατί βαδίζω στα 31, είναι πολύ σημαντική. Οι άνθρωποι ήταν ειλικρινείς, δεν έχω κανένα παράπονο από την μέχρι τώρα συνεργασία μας. Είναι άψογοι σε όλα τους. Από τον προπονητή, τη διοίκηση, το γενικό αρχηγό, όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα που συντελούν την ομάδα είναι πολύ συνεργάσιμοι και συνεννοήσιμοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε τώρα στόχοι της σεζόν, απλά η παραμονή ή και κάτι περισσότερο? Εμείς θα κοιτάμε πάντα όσο το δυνατόν να βρισκόμαστε ψηλότερα στη βαθμολογία. Ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας πάντα ήταν η παραμονή από την αρχή της σεζόν, όταν μίλησα με τους ανθρώπους, ήταν αυτός. Από εκεί και πέρα, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι θα κυνηγήσουμε πρωτάθλημα. Όσο μπορούμε όμως να βρισκόμαστε ψηλά στη βαθμολογία, θα το κάνουμε. Τώρα πήρατε ένα σημαντικό βαθμό. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε καλό αυτό, μάλλον, το τελευταίο μάτς που ολοκληρώθηκε στο Χαϊδάρι. Φαντάζομαι το να μην χάνεις σε μια έδρα όπως είναι η ιστορική του Χαϊδαρίου, μάλλον είναι καλό, έτσι? Ναι, αλήθεια σαν αυτό. Αποτέλεσμα. Εντάξει, καλό και κακό αποτέλεσμα το κρίνουν οι καταστάσεις του κάθε αγώνα. Το ενδεχόμενο το ότι μείνανε οι αντίπαλοι με 10 παίχτες, ίσως να μας αφήνει μια πικρία στο ότι δεν κυνηγήσαμε την νίκη. Όχι, δεν κυνηγήσαμε, δεν την πήραμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε στο γήπεδο, ήμασταν άτυχοι στη φάση του γκολ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλίμονο ποδόσφαιρο είναι. Καταφέραμε και σοφαρίσαμε το παιχνίδι και εν τέλει νιώθουμε κι εμείς ότι με το βαθμό είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα παίζετε με Ολυμπιακό Λιωσίων. Πολύ σωστά. Τι λέμε για αυτό το μάτς? Για αυτό το μάτς, όπως και για όλα τα υπόλοιπα, κοιτάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι κυρίως και από εκεί και πέρα, εάν έρθει η νίκη, καλοδεχούμενη. Για σένα, τι μπορούμε να πούμε προσωπικού στόχου? Είσαι έμπειρο τερματοφύλακα, Αλέξανδρε. Δεν ξέρω αν είναι και η πρώτη σου χρονιά στην Αθήνα. Όχι, έχω. Μα πει και λίγο δύο πράγματα για το παρελθόν, καλύτερα, ξέρει, να ξέρει, να σε γνωρίσει και ο κόσμο καλύτερα. Ναι, πρώτη μου χρονιά στην Αθήνα έπαιξα όταν ήμουν μικρό, με 18 χρονών. Ήμουνα γάμο τοπικό με την Αονάρ Γυρούπολη. Από τότε έπαιξα μόνο στην Εψανά, στα γλυκά νερά, και έκτοτε βρισκόμουν πάντα στο περιφερειακό πρωτάθλημα Δέλτα Εθνική, Γάμα και Β' Εθνική. Μετά ξαναγύρισα τοπικό για να παίξω με την ομάδα Πετραλώνων στο πρωτάθλημα του Πειραιά με το Κερατσίνι, αντίστοιχα. Είχα πάρει ανόδους με το Κερατσίνι, με τα Πετραλώνα είχαμε τερματίσει δεύτερη θέση. Η στόχη μου προσωπική πλέον, βρισκόμενος και σε μια ηλικία θεωρητικά έμπειρου παίχτη, νομίζω ότι πιο πολύ είναι να προσπαθήσω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά να δουν το ποδόσφαιρο από μια άλλη οπτική γωνία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σιγά σιγά σταματώντας το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό, να αφήνεις πίσω σου και φίλους και να ξέρεις ότι έχεις βοηθήσει και 2-3 παιδιά να βρουν τον δρόμο τους με το σωστό τρόπο για να προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο.
Έχεις κάποιον συγκεκριμένο προπονητή να... εκτός από την ομάδα δηλαδή, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος προπονητής που δουλεύεις ίσως λίγο περισσότερο μετά το τέλος της προπόνησης? Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ απίστευτα, είναι ο προπονητής θεματοφυλάκων μου, ο Χρήστος Σύτος. Συνεργαζόμαστε το 2015 εκτός ομάδων, πάντα έκανα προπονητής μαζί του, γνωριζόμαστε, συμπαραστέκομαι και εγώ και αυτό στο έργο καθένας των άλλων. Είναι πολύ καλός προπονητής και πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Με έχει βοηθήσει πολύ, ήταν και αυτός σίγουρα ένας πολύ σημαντικός λόγος που ήρθα εδώ. Αλέξανδρε, να πούμε και λίγο και για την κατάσταση που υπάρχει πλέον με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι, όλους μας έχει επηρεάσει, πόσο μάλλον και εσάς, έτσι. Εσάς, μάλλον θα μας πείσεις κιόλας, σας έχει επηρεάσει τελικά. Και αν ναι, σε πόσο βαθμό? Επειδή ήταν γενικό το κακό, συσσαγωγικά, είναι όλες οι ομάδες επηρεασμένες. Νομίζω ότι οι ταχύτητες έχουν αλλάξει λίγο. Τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αρκετά παιδιά δουλέψανε. Το έβλεπα μες στην καραντίνα. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν μια επαφή με τους ποδοσφαιριστές γύρω-γύρω. Εντάξει, σίγουρα έχει επηρεάσει στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και ευελπιστώ να μην συμβεί, αλλά φοβάμαι πολύ μην το δούμε σε τραυματισμούς μυϊκούς. Μακριά από εμάς εννοείται, αλλά είναι και αυτά μες στο παιχνίδι και μπορεί να συμβούν. Τουλάχιστον να μην είναι κάτι σοβαρό. Ναι, έτσι. Εννοείται. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι η υγεία των αθλητών, δεν το συζητάμε, και ένας από τους λόγους που δεν ολοκληρώθηκε και πέρυσι το πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί τώρα, πού να φαίνει τώρα οι ασθένειες παίκτες να τελειώσουν και πού θα ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε, όσο απαιτητικό και να είναι το πρωτάθλημα της ΑΛΠΑ Αθηνών, δεν πάει να είστε ερασιτέχνες και αυτό που κάνετε να είναι το χόμπι σας ουσιαστικά. Κλείνοντας τώρα, Αλέξανδρε, έχεις κάποια όνειρα για την πορεία? Εντάξει, ξέρω, ακόμα δεν είσαι τελειός στο ποδόσφαιρο, είσαι 31 ακόμα, και ειδικά για τους θερματοφύλακες, ίσως να είναι και η καλύτερη ηλικία τώρα. Παρ' όλα αυτά, σκέφτεσαι σιγά σιγά τι θα κάνεις μετά, σκέφτεσαι να πας δηλαδή όσο αντέχεις πραγματικά, σκέφτεσαι να τελειώσεις όσο λίγο πιο νωρίς? Ξέρω ότι είναι λίγο μακρινά αυτά, αν τα σκέφτεσαι βέβαια, πιθανόν να είσαι εστιάσει μόνο στο τώρα. Υπάρχουν σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκέψεις. Προς το παρόν κοιτάω να ευχαριστηθώ την κάθε στιγμή. Έχοντας κάνει και ένα παιδί πλέον, βλέπω εντελώς διαφορετικά όχι μόνο το ποδόσφαιρο, όλη τη ζωή. Αλλάζει η ζωή σου πραγματικά και πλέον νομίζω ότι είναι σημαντικό κάθε φορά που μπαίνεις στο γήπεδο και φοράς το σορτσάκι για την εμφάνιση να νιώθεις παιδί, να ευχαριστήσεις τη στιγμή, γιατί αγώνας που έρχεται δεν γυρνάει πίσω. Και τόσα χρόνια που παίζω ποδόσφαιρο, επειδή είχα πολύ ωραίες αναμνήσεις, σίγουρα και άσχημες, αλλά εν τέλει οι καλές υπερτερούν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να απολαμβάνεις το κάθε τι, το κάθε δευτερόλεπτο, την κάθε φάση και να δίνεις τον καλύτερό σε αυτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα ήθελα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και πέρα από το παιχτικό κομμάτι. Η προπονητική με ενδιαφέρει πολύ. Με τον προπονητή τερματοφυλάκων μου μιλάμε για πολλά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό από τώρα που έχω έναν άνθρωπο να ξέρω ότι θα με καθοδηγήσει σωστά στη μετέπειτα πορεία μου. Δηλαδή, μπορεί να σε δούμε και προπονητή τερματοφυλάκων, δηλαδή. Γιατί σε 10 χρόνια, πώς φαντάζεσαι? Φαντάζεσαι ακόμα να είσαι εδώ στο ποδόσφαιρο ή να το είσαι αφήσει? Όχι, εντάξει, 10 χρόνια. Όχι, νομίζω πάει πολύ δηλαδή να παίξει και κάνω λέω παιδί, αλίμονο. Αλλά ναι, θα το ήθελα πολύ να ασχοληθώ. Θα είσαι όμως στο ποδόσφαιρο, πάλι στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα, σίγουρα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μικρόβιο. Δεν φεύγει έτσι εύκολα. Κλείνοντας, κάποια ίσως ευχή, κάποιο χαιρετισμό, ίσως τους θες να απευθύνεις στους φίλους Δάφνης? Ευχή πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω το καταλάβαμε με το πιο σκληρό τρόπο τώρα με τον κορονοϊό. Οπότε πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Χαμόγελο σε όλους και σίγουρα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μου ανθρώπους, στη γυναίκα μου, στους γονείς μου και σε όλους τους συγγενείς που με στηρίζουν τόσα χρόνια που παίζω ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχω βρει ποτέ την ευκαιρία να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και από εκεί και πέρα, για τους φίλους της Δάφνης, να τους υποσχεθώ ότι κάθε Κυριακή, όποτε παίζουμε ή Σάββατο, θα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να μπορούμε να κερδίζουμε, να τους κάνουμε και αυτούς χαρούμενους. Και όλοι μαζί, κάθε Δευτέρα και Τρίτη που έρχονται εδώ πέρα, να τα λέμε και να είμαστε όλοι αγαπημένοι και μια οικογένεια. Οπότε αυτό παίζει πρώτα απ' όλα, να το ευχαριστήσεις, να είστε μια οικογένεια, και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνεις, Αλέξανδρε. Ναι. Ίσως είναι το πιο σημαντικό και αυτό που πραγματικά έχει σημασία, ειδικά εδώ στο ΡΕΣ Τεχνικό. Καμιά φορά ίσως επαθιάζονται κάποιοι παράγοντες, κάποιοι ποδοσφαιριστές ακόμα λίγο περισσότερο από όσο πρέπει. Αλλά εντάξει, αυτό μες στο πρόγραμμα είναι, αρκεί να μην ξεφεύγουμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να παθιάσεις. Σίγουρα να αγαπάς την ομάδα σου εννοείται. Οποιοςδήποτε πιστεύω
Κάποιος είπε στο γήπεδο. Δάφνη πάντως δεν ξεφεύγουν σίγουρα και είναι πραγματικά όπως λέω εγώ και το, όποτε μπορώ και εγώ το δηλώνω και δημόσια. Είναι από τις ομάδες που είναι νομίζω λέω εγώ χαριστικά κόσμημα για το αρσενικό ποδόσφαιρο. Ισχύει, είναι ήρεμη ομάδα, είναι νοικοκυρεμένη. Έχουμε ξεφύγει από το παλιό ποδόσφαιρο που υπήρχαν μανούρες. Καταλαβαίνετε τώρα, εντάξει, άλλοι μανούρες έχουμε γύρει στα τοπικά. Είναι πολύ ήρεμοι, είναι πολύ σωστοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με τίποτα άλλο πέρα από το ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν λοιπόν ο Αλέξανδρος Μπότος, τον ευχαριστούμε πολύ και Αλέξανδρε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.